Ευρώπης παρατηρεί με το Δουβλίνο 2 και το Δουβλίνο 3 και καλά κρατεί η ησυχία από την πλευρά τους. Κύριε Υπουργέ, τα κέντρα κράτησης θα ανοίξουν, θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί. Δεύτερον, θα δίνετε άδεια 6 και 7 μηνών να κυκλοφορούν ελεύθεροι στη χώρα μας. Ποια θα είναι η πολιτική? Η μεταναστευτική πολιτική θα είναι ένα έργο το οποίο θα παρουσιαστεί και στο νόμο που θα υπάρξει από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, νομοθετική πρωτοβουλία, προκειμένου να λυθούν τρία μεγάλα προβλήματα. Τα έχει πει και ο κύριος Πανούσης. Εάν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς έγγραφα και χαρτιά, αυτό δεν μπορεί να είναι εθνικό πρόβλημα, ούτε δικό τους, ούτε της χώρας μας. Πρέπει να είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Άρα το Δουβλίνο 3 θέλει σοβαρότατη τροποποίηση, για να μην πω αποδόμηση και αναδόμηση και ανασυγκρότηση. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από τη χώρα και επιθυμούν να φύγουν και δεν έχουν έγγραφα, πρέπει να τα αποκτήσουν ώστε αυτά τα ταξιδιωτικά έγγραφα να τους διευκολύνουν να πάνε στη χώρα του προορισμού που θέλουν. Είτε είναι εντός Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο και πρέπει να τους διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Το δεύτερο στοιχείο μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι δυνατόν να έχουμε παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα μας να μιλάνε τη γλώσσα τη δική μας, να είναι Έλληνες στην παιδεία, στην ουσία, και επειδή έχουν άλλη θρησκεία ή άλλο χρώμα να θεωρούνται ότι πρέπει να παραμείνουν γετοποιημένοι χωρίς χαρτιά? Εγώ είμαι τόσο ευτυχής που έχω εδώ κάτω στο Υπουργείο και καθημερινά χαιρετάω, όπως με χαιρετάνε, τους χαιρετάω και εγώ, έναν Έλληνο-Παλαιστίνιο που κάνει τη θητεία του. Ένα παιδί εξαιρετικό. Γιατί να μην έχουμε αυτά τα παιδιά να είναι πλήρως ενσωματωμένα στην ελληνική παιδεία, στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν? Έχετε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, να το προωθήσετε και να το κάνετε βεβαίως. Και να τελειώσει έχετε και αυτό απόλυτο δίκαιο. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης και αποφασιστικότητας. Έχουμε μείνει στα λόγια στο έχετε συγκεκριμένο δίκιο. Θέμα. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Να είναι η λύση. Συμφωνούμε απολύτως. Μπορεί να είναι τα στρατόπεδα. Θέλω να πω κάτι. Δεν μπορώ, γιατί να σας το παρατηρήσω. Είπατε για μονταζιέρα. Όμως εδώ η πραγματικότητα είναι ότι το έγγραφο υπήρχε. Και θέλω να μου πείτε εσείς τι φαντάζεστε. Έχετε μια εμπειρία ενός μηνός τώρα στο Υπουργείο Άμυνας. Γνωρίζετε από υπηρεσιακές διαδικασίες. Θεωρείτε ότι έχει γίνει εσωτερική προβοκάτσια από την ελληνική αστυνομία προς το πρόσωπο του κυρίου Πανούση? Θεωρώ ότι αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί ο Υπουργός να αγνοεί ένα έγγραφο το οποίο είναι υπηρεσιακό, περνάει όλη την καθετοποιημένη δομή, οριζόντια και κάθετα, και να μην γνωρίζει ο Υπουργός ότι υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο. Αυτό το έγγραφο μπορεί να είναι προϊόν είτε λαθροχειρίας είτε φαντασίας, το οποίο έχει αποτυπωθεί προκειμένου να δημιουργηθούν εντυπώσεις, τις οποίες τις χρειάζεται η αντιπολίτευση αλίμονο, διότι όπως και εμείς ως κυβέρνηση κρινόμαστε από εσάς και πρέπει να μας εξετάζετε καθημερινά για το τι λέμε και τι κάνουμε, και η αντιπολίτευση, αν θέλει να είναι μια καλή αντιπολίτευση, πρέπει να κρίνεται από το αντιπολιτευτικό της έργο και όχι από την λογική της μονταζιέρας που από ό,τι φαίνεται ακόμα τώρα, υπάρχει. Τι θες, Γεννή? Κύριε Υπουργέ, είπατε πριν να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε εκεί που θέλουν, στον προορισμό τους. Να ρωτήσω το εξής, δηλαδή η χώρα μας θα παρέχει ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και σε αυτούς που είναι παράνομους? Θα ακυρώσουμε και τη συνθήκη Σέγγεν? Εκτός αν κάνω λάθος. Δηλαδή έτσι το αντιλαμβάνομαι. Εγώ δεν μιλάω για ακύρωση της συνθήκης Σέγγεν. Μιλάω για σοβαρή τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία πρέπει να δώσει τη δυνατότητα σε τέσσερες χώρες που ανέφερα, που συγκεντρώνουν το 75% των μεταναστών χωρίς χαρτιά. Είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος. Αυτές οι τέσσερες χώρες βρίσκονται δίπλα σε έφλεκτες περιοχές. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. 1,6 εκατομμύριο πρόσφυγες από το βόρειο Ιράκ και από τη Συρία βρίσκονται στην νοτιοανατολική Τουρκία. Οι περισσότεροι από αυτούς Κούρδους, και δεν ξέρω και ποιες άλλες εθνότητες θρησκευτικές ή εθνικές υπάρχουν εκεί. Για φανταστείτε αν δεν λάβει τέλος αυτό το δράμα και αυτή η τραγωδία στη Μέση Ανατολή, στη Συρία και στο Ιράκ. Αυτοί οι άνθρωποι για πόσο καιρό θα υπομένουν στην απόλυτη μιζέρια στην ανατολική Τουρκία? Δεν το βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να φύγουν από αυτή την πείνα και τη μιζέρια που τους ταλαιπωρεί καθημερινά, για να διασχίσουν έναν οδικό χάρτη γεμάτο δουλεμπόρους και δεν ξέρω και τι άλλους κινδύνους, γιατί ο υγρός τάφος είναι πραγματικότητα στη Μεσόγειο για γυναίκες και παιδιά? Και πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να παίξει ένα ρόλο απορρόφησης αυτών των ανθρώπων και διανομής τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχουμε και ισχυρότατες οικονομίες και κοινωνικά κράτη που υπάρχουν πολιτικές, κοινωνικές,
που μπορούν να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και μια χώρα σαν τη δικιά μας στην απόλυτη κρίση με την πολιτική των δανειστών τα τελευταία χρόνια που δεν μπορεί να αντέξει αυτό το μαξιλάρι. Και δεν είναι θέμα να έχουμε λίγο παραπάνω Frontex ή να πάρουμε κανένα κονδύλι παραπάνω για να επιτηρούμε τα σύνορα. Το θέμα είναι να μην βλέπουμε, να βλέπουμε τον πυρήνα του προβλήματος, από πού ξεκινάει και πού μας πάει αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό θεωρώ ότι η μεταναστευτική πολιτική της χώρας θα έχει και εθνικά χαρακτηριστικά. Απαντάω. Απαντάω σε αυτό που με ρωτήσατε, εθνικά χαρακτηριστικά. Εάν χρειαστεί να δώσουμε έγγραφα και να πάνε στην Ευρώπη, το είπε και ο κύριος Πανού, συμφωνώ απόλυτα και η κυβέρνηση, να πάνε στην Ευρώπη και η Ευρώπη να λάβει τα μέτρα της. Ναι, αλλά οι υπόλοιπες τότε... χώρες της Ευρώπης. Και αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Κέντρο. Ναι, κύριε. Αλλά τότε κάποιος θα σας κατηγορούσε ότι λέτε σε όλους, ελάτε εδώ, εμείς θα σας δώσουμε έγγραφα να πάτε όπου θέλετε. Αυτό θα κάνει κάθε η χώρα άλλο, μας. Κάθε άλλο. Δεν θα το κάνει η χώρα μας αυτό. Θα πρέπει να το κάνει το σύνολο των χωρών της Μεσογείου και να καταλάβει το Ευρωπαϊκό Κέντρο ότι δεν μπορεί να είμαστε εμείς αυτό που λένε με στρατιωτικούς όρους buffer zone, δηλαδή μια περιοχή που είναι μαξιλάρι για να μην μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στη χώρα προορισμού τους και βεβαίως έτσι να συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι αλλά και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Αυτό πρέπει να λάβει τέλος. Τώρα να αλλάξει.